έλεγε ο Θεός. Υπάρχουν όμως σήμερα τα ρεύματα, εκείνα τα οποία τα ακούμε, δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Και τι έγινε, λέγει, τι είπε, λέγει. Αυτό το ρεύμα ονομάζεται οικουμενισμός. Είναι έναν από τα φοβερά συνθήματα της νέας εποχής. Και αν προσέξετε, πριν λίγες ημέρες, ο Πάπας της Ρώμης, κρυμμένος πίσω από την προβιά, από το δέρμα του προβάτου, κρυμμένος όπως είναι πάντοτε ύπουλος, κρυμμένος μέσα σε εκείνη την προβιά, μέσα σε εκείνο το δέρμα του προβάτου, είπεν τούτα τα λόγια. Ποιος τα πρόσεξε όμως? Αναγνωρίζομαι, λέγει, ότι οι Ορθόδοξοι έχουν το δίκαιο και πρέπει να τους ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν ανέφερε όμως για τα πιο κεντρικά σημεία τα οποία έγιναν αιτία να γίνει ο Πάπας της Ρώμης. Σε αυτά δεν ανεφέρθη. Ποιος κατάλαβε την παγίδα αυτήν την οποία είπε ο Πάπας? Κανένας. Απλώς θα ακούσουμε αύριο ότι πρέπει να ενωθούν οι εκκλησίες. Τι είναι οι καθολικοί, αδερφοί μας? Δεν ακούσες τον Πάπα ότι ζητά συγγνώμη? Δεν ανεφέρθη όμως ούτε δια το πρωτίον, ούτε δια το αλάθητον, ούτε δια το φιλιόκβε, το οποίο είναι και το πιο φοβερόν σημείο καταπατήσεως του Λόγου του Θεού. Φιλιόκβε, τι σημαίνει? Είναι εκείνον το οποίο εισήγαγε ο Πάπας μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Έρχεται ο κόσμος να βαπτίσει το μωρό του. Γίνεται βάπτισης και φτάνομεν στο σημείο και λέγω: όσοι είστε μέσα στην εκκλησία, με ένα στόμα θα ανοίξουμε τη γλώσσα μας και θα απαγγείλουμε τώρα το σύμβολο της πίστεως μας. Εάν είναι 50 άτομα, 3-4 ανοίγουν το στόμα τους. Τα άλλα μένουν και βλέπουν με αγωνία. Νομίζουν ότι είναι μια νέα γλώσσα την οποία δεν έχουν ποτέ ακούσει. Και όμως, αδερφοί μου, το παιδί σου μόλις το γεννήσεις πρέπει να του διδάξεις δύο πράγματα. Την προσευχή είναι εκείνη την οποία ο Θεός εδίδαξε και είναι θεοδίδακτος προσευχή. Το Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Το δεύτερον είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε σύμβολο της πίστεως μας, δηλαδή παρακαταθήκην της πίστεως μας, κεντρικό σημείο της πίστεως μας. Μόνον τούτο, εάν ερωτούσες τον Γεχωβά, ο οποίος σου χτυπά την πόρτα και του έλεγες πες μου το σύμβολο της πίστεως σου, μόνο με αυτήν την φράση θα τον έβλεπες να το βάζει στα πόδια και να φεύγει, διότι δεν μπορεί να πει το σύμβολο της πίστεως. Μέσα εις ολόκληρο το σύμβολο της πίστεως μας υπάρχουν όλα τα 24 γράμματα. Λείπει μόνο ένα γράμμα. Θα το προσέξετε. Πάρτε το σύμβολο της πίστεως, ερευνάτε το και θα δείτε ότι μέσα το γράμμα ψι δεν υπάρχει, που σημαίνει ψεύδος. Δεν υπάρχει. Όλα τα γράμματα, τα άλλα, τα 23 υπάρχουν. Το ψι δεν υπάρχει. Εάν σε αυτό το σημείο μόνο εγνώριζε ο κόσμος ότι πρέπει να το κρατούμε, να το διδάσκουμε στα παιδιά μας, δεν θα είμαι θα όπως είμαι θα αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά τα οδηγεί η νέα εποχή για να μάθουν κάτι άλλο. Να μάθουν να κρεμάνε σκουλαρίκια στα αυτιά, να έχουν τα μαλλιά όπως οι γυναίκες, να ενδύονται όπως οι γυναίκες και τας γυναίκας να τας ενδύει όπως τους άντρας.
Αυτή είναι η νέα εποχή. Καθεκά στην ημέρα τα βλέπουμε μπροστά μας. Δεν γνωρίζει ο κόσμος όμως γιατί γίνεται τούτο. Αυτό είναι όπως ο οδοστρωτήρας, ο οποίος πατά την πίσα πάνω στον δρόμο για να δημιουργήσει εκείνη την άσφαλτον, για να περνούν έπειτα τα βαριά μηχανήματα από πάνω. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο μια προετοιμασία για να έρθει ο Αντίχριστος. Το λέγουν δε καθαρά οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι όταν θα δείτε, λέγει, τον άνδραν και την γυναίκα και δεν θα μπορέσετε να τους ξεχωρίσετε, λέγει, τότε είναι το τέλος του κόσμου. Τα λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Ακούω μεν κηρύγματα. Ποιος θα λαμβάνει υπόψη? Και δεν είναι μόνο τούτο. Το λυπηρό είναι ότι βλέπεις τη μητέρα η οποία εκκλησιάζεται καθεκά στην ημέρα να κρατά το παιδί της, αν είναι κοριτσάκι, ντυμένο με τα παντελόνια. Να βλέπεις το γιο να τον κρατεί από το χέρι και να έχει τα μαλλιά όπως την γυναίκα. Να είναι δηλαδή ανώμαλο, θηλυπρεπές παιδί. Και το καμαρώνει. Μα αυτό είναι του Αντιχρίστου, δεν το ξέρει. Αδερφοί μου, οι οικουμενιστές χριστιανοί, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν τώρα? Φώναξε ο Πάπας ότι πρέπει να ενωθούν οι εκκλησίες. Και φωνάζουν οι οικουμενιστές χριστιανοί ότι πρέπει να ενωθούν οι εκκλησίες. Πολύ ευχαρίστως. Με μια διαφορά όμως, πρέπει να φύγει η αιτία του διαχωρισμού. Δεν μπορεί να υπάρχει η αιτία που διαχωρίστη αυτό το οικοδόμημα της Εκκλησίας και έπειτα εμείς να θέλουμε να ενώσουμε τις Εκκλησίες. Εάν ο Πάπας έρθει και παραδεχθεί ότι τούτα τα οποία έχω είναι όντως λάθος και τα διώχνω, τα αποκηρύττω, τότε θα γίνει και η ένωση της Εκκλησίας. Εάν όμως ο Πάπας κηρύττει ότι εγώ είμαι ο αλάθητος που δεν κάνω λάθη, διότι μόνο ο Θεός δεν κάνει λάθη. Εάν εγώ κηρύττω ότι εις το σύμβολο της πίστεως όπου αναφέρεται και εις την Αγία Γραφή και εις το Πνεύμα το Άγιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, λέγει, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, ο Πάπας τι λέγει? Και εις το Πνεύμα το Άγιον, λέγει, το εκ του Πατρός και του Υιού εκπορευόμενο. Και τι γίνεται? Δεν είναι μία αρχή έπειτα εις την Αγία Τριάδα. Γίνονται δύο αρχές εις την Αγία Τριάδα. Οπότε διαχωρίζει την Αγία Τριάδα. Χωρίζει αυτό το αχώριστο, το ενωμένο, το ένα. Ήλιο σημαίνει Υιός. Κβέ σημαίνει και. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το εκ του Πατρός και του Υιού φίλιο κβε, εκπορευόμενον, φιλιόκβε. Και έμεινε αυτό το φιλιόκβε, το οποίο πρέπει να το προσέχετε όταν το ακούετε, να ξέρετε τι σημαίνει. Να μην έχουμε άγνοια της πίστεως μας. Διότι με αυτή την άγνοια ο διάβολος θα έρθει να πιάσει τις ψυχές. Αυτοί οι λεγόμενοι σήμερα χριστιανοί έχουν ένα λάθος. Δεν καταλαβαίνουν και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό. Αν ξεχωρίζαμε, αδερφοί μου, τι είναι καλό και τι είναι κακό, τότε τα πράγματα θα ήσαν διαφορετικά. Δεν το ξεχωρίζουμε. Υπάρχει ένας δρόμος. Αναφέρεται στην Αγία Γραφή που φαίνεται από τους ανθρώπους ότι είναι σωστός, αλλά στο τέλος οδηγεί στον θάνατο. Και τούτο το αναφέρουν οι παροιμίες. Ωστόσο ο προφήτης Δανιήλ είπε ότι εις τας εσχάτας ημέρας
Ο Θεός θα αποκαλύψει στους ανθρώπους την αλήθειά του γύρω από τα αποτρόπαια γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην ανθρωπότητα. Ο Θεός αγαπά και εμάς και τα παιδιά μας και δεν θα μας αφήσει να χαθούμε στην άγνοια. Θα μας δώσει τη χάρη του ο Θεός και θα νομίσουν οι άνομοι και δεν θα καταλάβουν τίποτε οι άνομοι, αλλά οι ευσεβείς θα εννοήσουν. Αυτό λέγει ο προφήτης Δανιήλ. Η αγάπη της νέας εποχής συγκεντρώνεται στην απόρριψη του Ιησού Χριστού. Ένα άλλο σημείο. Διατί σήμερα, αδερφοί μου, καταδιώκουν τον Χριστό με όλην του τη μανία οι άνθρωποι. Είναι το σύνθημα του Αντιχρίστου. Παράδειγμα, εάν ρίξουμε βλέμμα προσοχής στους αδερφούς μας τους Σέρβους, οι οποίοι πολεμούν για να σώσουν την πίστη, την οικογένεια και την πατρίδα, θα δούμε ότι εκείνος ο αρχηγός των κάθεται μέσα στην βουλή και δίπλα του κάθεται ο δεσπότης. Σηκώνονται δε όρθιοι, κάνουν προσευχήν στον Θεόν, κάνουν το σημείο του σταυρού, τυπώνουν το σημείο του σταυρού στο στήθος των, στο μέτωπον, όπως κάνουμε εμείς, και μετά κάθονται για να συζητήσουν. Ευρίσκονται όμως μέσα στη φλόγα του πολέμου και του θανάτου. Πέστε μου, σας παρακαλώ, είδατε ποτέ μια τέτοια σκηνή σε αυτό το έθνος που ονομάζεται Ορθόδοξο Χριστιανικό Έθνος? Είδατε ποτέ σας μέσα στην Βουλή να καθίσει ο Αρχιεπίσκοπος κοντά στον αρχηγό του κράτους? Ούτε υπήρξε, ούτε θα υπάρξει. Γιατί? Διότι το σύνθημα είναι να καταδιώξουμε τον Χριστό. Και τούτο το παρακολουθούμε μέσα στα στάξεις των σχολείων, μέσα στα σωματεία, μέσα στον στρατών, όπου κι αν περπατήσεις, μέσα στα πλοία, όπου κι αν κινηθείς, μόλις δουν τον Χριστό αμέσως σε ειρωνεύονται. Είναι το σύνθημα της νέας εποχής. Όμως, και αν... ένα το σημείο. Τα παιδιά πρέπει να διδαχτούν ότι όλες οι θρησκείες, ο χριστιανισμός, η μαγεία, ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός, ο Ισλαμισμός, ο Ιουδαϊσμός, η ειδωλολατρία και ό,τι υπάρχει εναντίον της πίστεως του Χριστού έχουν την ίδια αξία και δεν έχει σημασία σε ποιον Θεό πιστεύει κανείς. Ναι, αδερφοί μου, δεν έχει καμιά σημασία, λέγει, αν πιστεύεις τον Βούδα ή αν πιστεύεις τους ποταμούς ή αν πιστεύεις τους ελέφαντας ή αν πιστεύεις τα φίδια ή αν πιστεύεις τη σελήνη ή αν πιστεύεις τα άστρα. Όλα, λέγει, είναι το ίδιο. Αυτή είναι η νοοτροπία της νέας εποχής. Πρέπει να γίνουμε κι εμείς, λέγει, ειδωλολάτρες, για να μην ξεχωρίζει, λέγει, ο χριστιανισμός σαν η κυρία θρησκεία εις τον κόσμο. Τι θέλουν άραγες να μας πουν οι κύριοι αυτοί? Να εγκαταλείψουμε τον Χριστό μας για να ακολουθήσουμε αυτά στα ιδέας των ανώμων και των απίστων? Ζει Κύριος ο Θεός μου, θα μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου, και αν έρθει η στιγμή κατά την οποία θα φωνάξουν να ενώσουν την Ορθοδοξία με τον Παπισμό, θα κρατήσουμε εμείς στερεοί και θα χωρίσουμε όπως χωρίζει το σιτάρι από την ήρα. Θα τραβήξουν το δρόμο τους εκείνοι και εμείς το δικό μας. Πιστεύουμε στον Χριστό μας και θα πιστεύουμε έως της τελευταίας μας αναπνοής. Αυτή είναι η απόφασή μας. Αυτό είναι το είναι μας. Αυτό είναι το πιστεύω μας. Ακούμε σε εκείνον ο οποίος λέγει: «Μείνε πιστός, παιδί μου, άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής». Τα παιδιά όλων των εθνικοτήτων θα διδαχτούν την αλήθεια χωρίς προκατάληψη. Και ποια είναι η αλήθεια κατά τους εχθρούς του Χριστού μας, κατά τους οπαδούς της νέας εποχής?
Η παγκόσμια ενότητα θα είναι πλέον γεγονός όταν τα παιδιά, λέγει, θα διδάσκονται ότι οι θρησκευτικές διαφορές είναι κατά βάση θέμα τόπου και γεννήσεως. Βαθμιαία δε οι φιλονικίες και οι διαφορές θα απομακρυνθούν και η ιδέα της ενιαίας ανθρωπότητος θα πάρει την θέση της δια να κυβερνήσει ο Αντίχριστος. Όλος ο κόσμος θα είναι ένα και τότε θα εμφανιστεί εκείνος ο άνομος. Πότε θα εμφανιστεί? Μας το είπε ο Χριστός μας. Όταν όλος τούτος ο κόσμος και προπάντων όταν ακουστεί από τους Εβραίους ότι ήρθεν ο Χριστός, τότε ήρθεν ο Αντίχριστος. Μόλις ακούσουμε αυτή τη λέξη ότι ήρθεν ο Χριστός, τότε, λέγει, ήρθεν ο Αντίχριστος. Το είπε ο ίδιος ο Θεός. Όταν ακούσετε, λέγει, όδε εστίν ο Χριστός και όδε εστίν ο Χριστός, μη πλανηθείτε, λέγει, μη πορευθείτε ο πίσω αυτόν. Μόνον όταν ακούσουμε την φράση αυτήν ότι ήρθεν ο Χριστός, τότε ήρθεν ο Αντίχριστος. Ακόμη, αδερφοί μου. Αλλά τούτο θα ονομάζεται και ο βασιλεύς των Εβραίων. Οι Εβραίοι επειδή περιμένουν τον βασιλέαν τον, αυτόν θα ανακηρύξουν βασιλέαν και αυτόν θα έχουν ως τον δικτάτορα ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Ο Χριστός της νέας εποχής δεν γνωρίζει θρησκευτικά όρια στην συνείδησή του, λέγει. Δεν τον ενδιαφέρει σε ποια θρησκεία πιστεύει ο καθένας άνθρωπος. Και τότε γιατί έστειλε τους Αποστόλους? Γιατί τους έστειλε να διδάξουν στον κόσμο το Ευαγγελίο του? Γιατί δεν τον ενδιέφερε. Ο μέγεθος ανοησίας, αδερφοί μου, ο μέγεθος ηλιθιότητος όπου κρατεί τους οπαδούς της νέας εποχής, δεν ενδιαφέρει τον Χριστό μας σε ποια θρησκεία είσαι και ποιο Θεό λατρεύεις. Και τότε γιατί ήρθεν και δίδαξεν ότι υπάρχει Θεός αληθινός και όχι τα είδωλα? Τότε γιατί ήρθε και ταπεινώθη για να σώσει τον άνθρωπο από το σκοτάδι? Ήρθεν για να πει στον κόσμο, πιστεύετε ό,τι θέλετε? Δεν είναι εκείνος ο οποίος έστειλε τους μαθητάς του και τους είπε, πορευθέντες κηρύξατε τούτο το Ευαγγέλιο, πάση τη χτίση, και ο πιστεύς σας και βαπτιστής σωθήσετε, ο διαπιστής σας κατακριθήσετε? Δεν είναι αυτός ο Χριστός μας ο οποίος σε λίγες μέρες από σήμερα, από την ανάληψή του, θα στείλει το Άγιο του Πνεύμα για να φωτίσει τους μαθητάς να γράψουν την αλήθειά του μέσα στο Ευαγγέλιο? Δεν είναι ο Χριστός, δεν τον ενδιαφέρει, λέγει, τον Χριστόν, γιατί πιστεύει ο καθένας. Και τότε για ποιο σκοπό κατέβηκε? Για να αδιαφορήσει για την απώλεια του κόσμου? Γι' αυτό κατέβηκε. Δέκατο σημείο. Η επερχομένη παγκόσμια θρησκεία της νέας εποχής θα δώσει έμφαση στην ενότητα όλων των θρησκειών και θα απορρίπτει την προσκόλληση στο λόγο του Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι ο δρόμος, η ζωή και η αλήθεια. Τούτο, λέγει, πρέπει να εξαφανιστεί. Η νέα εποχή, λέγει, θα ενώσει τις θρησκείες και μια νέα θρησκεία θα είναι στον κόσμο. Η βασική αρχή της νέας αυτής παγκοσμίου θρησκείας θα είναι η αναγνώριση των διαφορετικών προσεγγίσεων της θεότητος. Γι' αυτό ακριβώς γίνονται και αυτά τα συνέδρια, αδερφοί μου, και δυστυχώς παρουσιάζονται και ιερείς και επίσκοποι ορθόδοξοι την στιγμή κατά την οποία λατρεύεται ο διάβολος και είναι δίπλα από τον ορθόδοξο επίσκοπον ο Ινδουιστής και ο μάγος και ο βουδιστής κοντά στον επίσκοπο τον ορθόδοξο, γιατί τον έστειλε, λέγει. Τον έστειλε. Εσείς γνωρίζετε. Δεν θα το πω εγώ. Η βασική αρχή της νέας αυτής παγκοσμίου θρησκείας θα είναι η αναγνώριση των διαφορετικών προσεγγίσεων της θεότητος. Ο σκελετός της θα χτιστεί με τη συνεργασία πολλών ομάδων που θα δουλεύουν με την έμπνευση του Χριστού της νέας εποχής. Ναι, αδερφοί μου, γίνεται φανερό ότι από αυτές τις 13 εντολές το πρωτοπαλίκαρο του Σατανά ο Κουλ και οι διάφοροι νεοεποχήτες
οπαδοί του απεχθάνονται τον Ιησού Χριστόν. Δεν θέλουν να ακούν το όνομά του. Θέλουν με αυτά τα 13 σημεία να βάλουν 13 κολόνες για να κρατήσουν επάνω τη νέα εποχή. Σχεδιάζουν να αποσυνθέσουν και να καταστρέψουν τον πυρήνα της κοινωνίας. Προσπαθούν να ανατρέψουν τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Προσπαθούν να κάνουν μια ενιαία παγκόσμια θρησκεία, μια κυβέρνηση της νέας εποχής. Τα παιδιά υποκινούνται να επαναστατήσουν ενάντια στους γονείς και να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς φόβον, χωρίς ενοχήν. Δεν υπάρχει τίποτε. Κάνε ό,τι θέλεις. Θέλουν να λατρεύουν ψεύτικους θεούς χωρίς την παραμικρή διαμαρτυρία. Όπως θα δούμε σε λίγο, τα παιδιά μας διδάσκονται επίσης από τους ηγέτες της νέας εποχής να θεωρούν τους εαυτούς των θεούς, κάτι που αποτελεί ένα βλάσφημο ψέμα και οδηγεί στην εγωκεντρική θεωρία, στον εγωισμό και την καταστροφή. Αδερφοί μου, η Θεοπανάγαθος Θεός να ελεήσει τον κόσμο του. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Στην ερχομένη μας συνάντηση θα δούμε ότι αρχίζουν από τον καιρό που θα πλαστεί στην κοιλία της μητρός, αρχίζουν από τότε, λέγει, να ακούει η μητέρα ειδική μουσική, λέγει. Και όταν γεννηθεί το μωρό, μέσα στην κούνια να του βάζουν ειδική μουσική να ακούει, λέγει, για να κοιμάται. Δηλαδή θέλουν, αδερφοί μου, από τον καιρό που θα πλαστεί το μωρό μέσα στα σπλάχνα της μητέρας, να το παραδώσουν στον διάβολο. Και γι' αυτό θα γεννούνται σε λίγο παιδιά τα οποία θα είναι δαιμονισμένα. Και πού θα φτάσει η ανθρωπότηση? Εάν έρθει γρήγορα ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο, θα είμεθα πολύ ευτυχισμένοι. Αν όμως αργήσει ο Χριστός μας, αλίμονον, όλος αυτός ο κόσμος θα αρνηθεί την αλήθεια και θα ακολουθήσει το ψέμα. Εμείς όμως που ακούμε τον Λόγο του Θεού, ήρθε να μας αξιώσει ο Πανάγαθος Θεός να μείνουμε κοντά του πιστοί, δια να κληρονομήσουμε την επουράνιον του Βασιλείαν. Αμήν.